Όλοι αυτοί, όσοι και να είναι, όπου και να είναι, θα τεθούν αμέσω εκτό εκπαιδευτικού συστήματο. Την προειδοποίησή του για άμεση απομάκρυνση από την εκπαιδευτική κοινότητα όσων καθηγητών έχουν εμπλακεί σε υποθέσει παιδοφιλία, υλοποίησε ο Υπουργό Παιδεία. Όπω είχε δεσμευτεί, την Παρασκευή έθεσε σε αργία του εκπαιδευτικού που παρέμεναν στι θέσει του παρά την εμπλοκή του σε κακουργηματικέ πράξει. Όπω διευκρινίστηκε στι 7 πλέον κραυγαλαίε περιπτώσει που απασχόλησαν τον Ανδρέα Λοβέρδο, συγκαταλέγονται μια δασκάλα που αποπλάνησε 13χρονο μαθητή στα Χανιά, ένα λέκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, ένα εκπαιδευτικό στο Κίλκη, καθηγητή στη Θεσσαλονίκη και παιδόφιλη εκπαιδευτική στην Κατερίνη και το Βύρονα. Προφανώ ε, δεν έχουν θέση ε, δεν μπορώ να του χαρακτηρίσω ούτε συναδέλφου. Ε, αν υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, δεν έχουν θέση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η δασκάλα είχε κατηγορηθεί πριν από δύο χρόνια για την αποπλάνηση του μαθητή στα Χανιά. Είχε τεθεί προσωρινά σε αργία, όμω στη συνέχεια επέστρεψε, διδάσκοντα σε δημοτικό σχολείο. Μετά την απόφαση που υπέγραψε την Παρασκευή, ο Υπουργό Παιδεία πήρε το δρόμο τη οριστική εξόδου από την εκπαίδευση. Την Πέμπτη, απολύθηκε οριστικά και ο 34χρονο λέκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο οποίο είχε συλληφθεί να κατέχει 5.000 κωδικοποιημένα ψηφιακά αρχεία με παιδιά, ωστόσο επέστρεψε στη θέση του. Μπορούν να πάνε οπουδήποτε, μπορούν στη δικαιοσύνη με του δικηγόρου του να προασπίσουν τα όσα επιχειρήματα έχουν να προασπίσουν και να προβάλλουν. Μπορούν να πάνε και στον Πάπα τη Ρώμη, αλλά μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα είναι. Μία από τις πλέον κραυγαλές υποθέσεις που προκάλεσαν και την οργισμένη παρέμβαση του Ανδρέα Λοβέρδου ήταν εκείνη του 55χρονου μαθηματικού, ο οποίος αφού απολύθηκε από το Κολέγιο Αθηνών όταν αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του, έκανε αίτηση στο Υπουργείο Επαιδείας και προσελήφθη ως αξιολογητής βιβλίων. Ο Ανδρέας Λοβέρτος που ενημερώθηκε για την πρόσληψη του παιδόφιλου καθηγητή και μάλιστα σε διακεκριμένη θέση ενήργησε άμεσα με αποτέλεσμα ο Μεσήλικας Μαθηματικός στα μέσα Σεπτεμβρίου να ξυλωθεί για δεύτερη φορά. Θέλω να εκφράσω μια έσταση σχετικά με τον τρόπο που το χειρίζεται ο υπουργό. Δηλαδή θα έπρεπε όταν έχει τα στοιχεία και τα λοιπά, να βγει συγκεκριμένα και να μιλήσει για αυτά και αυτά τα περιστατικά. Θα πρέπει το Υπουργείο με την ανάλογη σοβαρότητα να δει το θέμα. Ε, ωστόσο αυτό που πρέπει να επισημάνουμε εμείς ότι θα πρέπει πάντα ας πούμε, να είναι τεκμηριωμένες οι καταγγελίες και τα λοιπά. Ε, να μην αφήνουμε να διαρρέει ε, κάποια φήμη οτιδήποτε.